και Δημήτρης Αγουρίδης μαζί μας. Στο Δωρή πετύχατε μια πολύ μεγάλη νίκη στο ντέρμπι κορυφής 3-0. Το θετικό για σας ξεκίνημα και το, τα γρήγορα 3 γκολ στα πρώτα 17 λεπτά πιστεύεις ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ντέρμπι? Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στην αντίπαλη ομάδα. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο μάτς. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ένα παιχνίδι ωραίο. Τώρα η Θιέλα, πρέπει να μιλήσω για τη Θιέλα. Η Θιέλα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στόχο μία νίκη, ένα πρωτάθλημα. Έχει πάντα μακροπρόθεσμους στόχους, να φτιάξει μια ομάδα η οποία να εκπροσωπεί την πόλη μας στις υψηλότερες κατηγορίες. Τώρα όσον αφορά το σημερινό ντέρμπι, νομίζω ότι η ομάδα μου το ήθελε περισσότερο. Μπήκαμε πολύ δυνατά από την αρχή και αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας και βάλαμε τα γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είχε τελειώσει το μάτς, δεν είδα αντίδραση από τον αντίπαλο και πιστεύω ότι μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι. Παρ' όλα αυτά θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ατρομήτου, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς τώρα στα Νηφορέκα. Σήμερα γιορτάζουμε, αύριο τα κεφάλια κάτω, να παίξουμε το τελευταίο μάτς πριν τα Χριστούγεννα, να τελειώσουμε πρώτοι στον όμιλο. Δύο λόγια για το παιχνίδι, αν θεωρείς δίνει την νίκη της ομάδας, 3-0 στα πρώτα 17 λεπτά. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ατρομήτου για την προσπάθεια που έκανε. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Ήταν πολύ δίκαιο το 3-0 και το σκορ και νίκη. Δώσαμε την ψυχή μας. Ήμασταν προετοιμασμένοι 100% για αυτό το παιχνίδι. Και όπως και για κάθε παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο, συνεχίζουμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια, καλές γιορτές, να έχουν υγεία και ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Ατρομήτου και καλή συνέχεια.